Νίκο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Τα υπερβολικά κάτω. Μου βγαίνει λίγο δύσκολο, Νίκο, το είπα και πριν. Το παλεύω. Το παλεύω για να το κρατήσω ως το τέλος. Λοιπόν, καταρχάς όλα καλά. Καλά. Σε τι μπορώ να φανώ χρήσιμο, σας ακούω. Από όσο ξέρω, είσαι αναμονή του Τζάμπολ στη Βιτόρια, έτσι, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την, ναι, με την Μπασκόνια. Δεν είμαι στην Βιτόρια, αλλά περιμένω πράγματα. Ναι, οκ. Okay. Τώρα, με αυτό το παιχνίδι που ξεκινάει σε λίγο, έχουμε δει ένα Παναθηναϊκό που έχει ξεκινήσει η σεζόν κάπως περίεργα, θα πω εγώ. Έχει μια νίκη με τη Σφενέρ που με όσα ακολούθησαν, τέλος πάντων, κάπως λίγο άλλαξε το κλίμα, αλλά γενικότερα έχει κάνει ένα ξεκίνημα όχι και τόσο καλό, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Γενικά συμφωνώ. Βεβαίως η βαθμολογία λέει ότι δεν έχει χάσει τίποτα ο Παναθηναϊκός. Ενώ ότι δεν έκανε κάποια ήττα που να ήταν εκτός προγράμματος, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ό,τι παιχνίδι έχασε ήταν λογικό να το χάσει, στη Βαρκελόνη δηλαδή και στη Μόσχα. Αντίθετα, η νίκη επί της Φενέρ εντός έδρας είναι μια νίκη την οποία άλλες ομάδες δεν θα κάνουν, άλλοι ανταγωνιστές. Και ξεκινάω έτσι για να τονίσω ότι η βαθμοθυρία είναι το μοναδικό στην πραγματικότητα ζητούμενο, ειδικά στην αρχή της σεζόν, όπου καμία ομάδα δεν έχει βρει, ή μάλλον ελάχιστες ομάδες έχουν βρει τα πατήματά τους. Γενικά αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ πιστική η εικόνα του Παναθηναϊκού. Βεβαίως αυτό δεν είναι παράλογο, αν σκεφτεί κανείς ότι του έφυγαν και σημαντικά γρανάζια, αλλά κυρίως σημαντικές προσωπικότητες, θα έλεγα εγώ, όπως ο Μπουρούσης και ο Τζέιμς, δηλαδή παίκτες οι οποίοι έχουν γαλουχηθεί με νοοτροπία πρωταγωνιστή. Κάτι που δεν ισχύει απαραίτητα για κάποιους από τους παίκτες που καλούνται να καλύψουν τα κενά, όπως ο Ντένμον, όπως ο Γιούκας, ο Όγκαστ, παίκτες δηλαδή που μέχρι τώρα σε όλη τη ζωή τους ήταν λίγο πολύ συμπληρωματικοί οι ρολίστες, και τώρα καλούνται να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, να κολυμπήσουν δηλαδή σε βαθιά νερά. Επίσης ο Παναθηναϊκός έχει το στοιχείο ότι είναι η πρώτη χρονιά του Πασκουάλ, η πρώτη πλήρης χρονιά, όπου διάλεξε ο ίδιος τους παίκτες και καλείται να τους εντάξει εξ αρχής στη δική του φιλοσοφία και όχι στη φιλοσοφία κάποιου που βρήκε, κάποιου μάλλον από τον οποίο κληρονόμησε την ομάδα, όπως έγινε πέρσι με τον Πεδουλάκη, το οποίο είναι ένα απρόσθετο στοιχείο που προκαλεί μπέρδεμα. Γενικά όμως ο Παναθηναϊκός μοιάζει να έχει ερωτήματα που θα αργήσουν λίγο να απαντηθούν. Στο γυμνό μάτι φαίνεται κάπως ισχνή η γραμμή των ψηλών του, όπου δεν υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, ειδικά στη θέση 5. Ουσιαστικά το κουπί το τραβάνε ο Σίγκλετον και ο Γκίστ, δηλαδή δύο τεσσάρια λίγο πολύ, τέσσερα μισάρια που λέμε καμιά φορά. Καλοί παίκτες, αλλά όχι βαριά κορμιά και οπωσδήποτε ποσοτικά λίγοι, δηλαδή δεν έχουν και έναν ή δύο αντάξιους αναπληρωματικούς ή συμπαραστάτες. Όλο αυτό είναι μοιραίο να φορτώνει πολύ τους ώμους των λίγων που καλούνται να σηκώσουν το βάρος, αλλά το ξαναλέω, από τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν χάθηκε τίποτα απολύτως από πλευράς βαθμολογικής και κερδίθηκε αντίθετα και ένα άλλο στοίχημα, το στοίχημα του ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό και μάλιστα εκτός έδρας, νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι όχι πηξίδα, αλλά πάντως ένα ισχυρό θεμέλιο για τον Παναθηναϊκό για να προχωρήσει. Το γεγονός δηλαδή ότι και στα δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή έχει και την πολυτέλεια να κάνει ένα στραβοπάτημα. Νομίζω ότι το σημερινό μάτς με την Βασκόνια μπορεί να τον βάλει σε ακόμα πιο καλό δρόμο, εάν το πάρει, διότι μπορεί να ξεκίνησε άσχημα η Βασκόνια, αλλά de facto είναι μία από τις ανταγωνίστριές του για μια θέση καταρχήν στα play-off, που είναι το minimum ζητούμενο, και στη συνέχεια για κάτι παραπάνω. Γι' αυτό το περιμένω με αρκετό ενδιαφέρον και αδειμόνως, θα έλεγα, αυτό το μάτς, για να δω, να μετρήσω τις δυνάμεις του Παναθηναϊκού απέναντι σε μια ομάδα αυτού του Βεληνικούς εκτός έδρας. Είναι κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν έχουμε δει. Ναι. Από την άλλη, είναι ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Πριν του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό, αυτή την ήττα που είπες και εσύ, στην Ευρωλίγκα έχει το απόλυτο μέχρι τώρα. Παρά τα όποια προβλήματα υπάρχουν που δεν είναι και μικρά, έτσι, το να παίζεις διαρκώς χωρίς τον Σπανούλη δεν είναι κάτι πολύ εύκολο.
Έχει καταφέρει και νίκες να κάνει και νομίζω ότι σε κάποια σημεία να παίζει και αυτό που θέλει, έτσι, παρότι είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν. Ναι, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει καταντήσει λίγο κλισέ να το λέμε και να το ξαναλέμε, αλλά ισχύει και είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Δηλαδή η ισχυρή βάση που του δίνει ο ελληνικός του κορμός και αγωνιστικά και από πλευράς νοοτροπίας και πνευματικής ετοιμότητας. Ένας κορμός ο οποίος ξεκινάει όχι από τους παίκτες αλλά από τον προπονητή του, τον Γιάννη Σφερόπουλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα κόσμος που τον αμφισβητεί, αλλά μου φαίνεται ότι με τα αποτελέσματα έχει πείσει και τους... Θα ξέρεις πολύ καλύτερα ότι όταν χάνεις τον Παναθηναϊκό πάντα αμφισβητείσαι όταν είσαι στο Ολυμπιακό. Το ξέρω και άλλωστε κάπως έτσι είχε φύγει ο Μπαρτζόκας έχοντας γαλώνει ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μόλις 2-4-5 μήνες νωρίτερα. Όντως έτσι είναι και γενικά και το κοινό των μεγάλων ομάδων είναι και λίγο ποδοσφαιρογενές με όλα όσα αυτό συνεπάγεται, ειδικά του Ολυμπιακού. Πάντως για να μείνουμε στο μπάσκετ, αυτός ο πυρήνας τον οποίο αποτελούν ένας προπονητής και 4-5-6 παίκτες της Εθνικής Ανδρών είναι ένα εχέγγυο, ένα μίνιμουμ εχέγγυο ακόμα και για τα πιο δύσκολα. Εκτός των άλλων φαίνεται ότι χάρη σε αυτούς και στην ετοιμότητά τους έχουν ενσωματωθεί πιο γρήγορα και οι ξένοι παίκτες, οι οποίοι μου φαίνεται ότι είναι αρκετά προσεκτικά επιλεγμένοι, ο Ρόμπερτς και ο Τόμψον ειδικά. Δεν έχουν φέρει μαζί τους νοοτροπία NBA με την κακή έννοια, παρότι από εκεί ήρθαν. Είναι λίγο, ειδικά ο Ρόμπερτς είναι λίγο στο ευρωπαϊκό στυλ και ταιριάζει με τον Ολυμπιακό, με την αγωνιστική του φυσιογνωμία. Νομίζω, αν πρέπει να το ψηλαφίσουμε λίγο αγωνιστικά, τεχνικά, ότι το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού, τώρα που θα έρθουν και πιο δύσκολοι αγώνες, γιατί μέχρι τώρα ήταν και βολικό το πρόγραμμά του, είναι ότι δεν έχει φέτος ένα στοιχείο που τα προηγούμενα χρόνια τον είχε στηρίξει πάρα πολύ, δηλαδή την δύναμη πυρός αμυντικά μέσα στα καλάθια. Πάντοτε είχε δηλαδή έναν τουλάχιστον καλό μπλοκέρ και rebounder με τον οποίο θωράκιζε το καλάθι του, τη ρακέτα του. Φέτος για πρώτη φορά δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Βεβαίως η άνοδος του Μιλουτίνοφ το καλύπτει σε έναν βαθμό αυτό το κενό, αλλά δεν υπάρχει Birch, δεν υπάρχει Dunston, δεν υπάρχει Hunter, κάποιος παίκτης με αυτά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Και για τον Ολυμπιακό ήταν χρήσιμο αυτό, γιατί στην άμυνά του με τέτοιους παίκτες έκρυβε και λίγο τις αμυντικές αδυναμίες του Σπανούλη, του Πρίντεζη ακόμα τώρα που περνάνε και τα χρόνια και ενδεχομένως και κάποιων άλλων οι οποίοι βρίσκονταν ευκαιριακά στην ομάδα, όπως ο Γκριν πέρσι ή ακόμα και ο Τόμψον ο φετινός, που δεν είναι και κανένας σπουδαίος αμυντικός. Απέναντι σε ομάδες με δυνατή γραμμή ψηλών, ο Ολυμπιακός μπορεί να ζοριστεί σε αυτό το τομέα, στο αμυντικό rebound και στην άμυνα ψηλά, στους εθέρες. Αυτό το πλήρωσε, δεν το εκπλήρωσε στην Ευρωλίγα, αλλά το πλήρωσε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος του πήρε 15 επιθετικά rebound, χωρίς να είναι και ο ίδιος, να έχει και ο ίδιος καμιά τρομερή γραμμή ψηλών, ο Παναθηναϊκός εννοώ. Αλλά μια και ξεκινώντας για τον Παναθηναϊκό τόνισα τα αποτελέσματα, ακόμα περισσότερο πρέπει να τονιστούν τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού. Ναι, μεν βατώ το πρόγραμμα, δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 4-0, χωρίς καμία απώλεια δηλαδή, παίζοντας χωρίς τον Σπανούλη, κουβαλώντας άλλα προβλήματα τραυματισμών, έχοντας τιμωρία, μια τιμωρία η οποία τον ανάγκασε να παίξει στο Ηράκλειο το πρώτο παιχνίδι και περνώντας και από μια δύσβατη έδρα στο μοναδικό ταξίδι που έχει δώσει μέχρι τώρα, στο Τελ Αβίβ. Η Μακάμπι μπορεί να μην είναι Τσεσεκά ή Φενέρμπαχτσε, αλλά μέσα εκεί κανένας δεν δικαιούται ότι θα πάει και θα κερδίσει, πόσο μάλλον εύκολα. Είναι δηλαδή ένα δύσκολο μάτσο για οποιονδήποτε. Αν θυμάμαι καλά, ο Ολυμπιακός έχει κάνει και ήττες εκεί, ακόμα και όταν ήταν σε καλύτερη κατάσταση και με καλύτερη ομάδα από την σημερινή, όπως και άλλες ομάδες από το πάνω ράφι. Νίκο, έχοντας την εικόνα της περσινής διοργάνωσης με αυτό το καινούργιο το format, μιλάμε για τα αποτελέσματα. Τελικά παίζουν τόσο πολύ μεγάλο ρόλο στην κανονική περίοδο, έχοντας το περσινό παράδειγμα της Φενέρη, η οποία στην κανονική περίοδο είχε και ήττες εκτός προγράμματος, είχε άσχημα αποτελέσματα, αλλά εκεί που έπρεπε, όχι απλά φόρτσαρε, δεν έχασε ποτέ όταν μπήκε στα νοκάουτ. Μήπως επειδή έτσι όπως είναι η Ευρωλίγκα πλέον, δεύτερη σεζόν φέτος,
Το πιο σημαντικό είναι σε εκείνο το διάστημα να είσαι στο 100%, δηλαδή κάπου προς Μάρτιο-Απρίλιο. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άλλωστε το απέδειξε με τον πιο τρανό τρόπο η Φενέρμπαχτσε πέρσι. Η οποία τερμάτισε πέμπτη, θυμίζω, στην κανονική περίοδο. Έτσι. Αλλά στην κρίσιμη περίοδο, στα play-off και στο Final Four, ήταν σχεδόν κατανίκητη. Δεν έκανε ούτε μία ήττα. Πέρασε τον Παναθηναϊκό με 3-0, με 2 διπλά. Μετά, βεβαίως, το είχε στην έδρα στο Final Four, αλλά έδινε την εντύπωση ότι θα το έπαιρνε όπου και αν γινόταν αυτό. Η περσινή χρονιά ήταν κάπως αχαρτογράφητη, υπό την έννοια ότι οι ομάδες δεν είχαν παίξει ποτέ αυτό το format, αυτό το αγωνιστικό πρόγραμμα, αυτό το αγωνιστικό σύστημα με τις 30 αγωνιστικές στην play-off, και ενδεχομένως μερικοί να πιάστηκαν στον ύπνο, όχι στον ύπνο, να μην χειρίστηκαν σωστά τις δυσκολίες του προγράμματος, την έκταση ακόμα του προγράμματος, το μήκος δηλαδή του προγράμματος, να κούρασαν τις ομάδες τους χωρίς λόγο νωρίς ή να άργησαν να τις ξυπνήσουν. Τα λέω λίγο σχηματικά, αλλά πιστεύω ότι γίνεται κατανόητο αυτό που θέλω να πω. Φέτος όλες ξέρουν πού βαδίζουν και πώς βαδίζουν. Δεν θα εκπλαγώ αν κάποιες ομάδες που τώρα πηγαίνουν ελαφρώς αγκομαχώντας, αργότερα φορτσάρουν και κερδίσουν έδαφος. Αλλά νομίζω ότι το μυστικό βαθμολογικά είναι από τώρα και σε βάθος χρόνου είναι να κερδίζει κάποιος όταν δεν παίζει καλά. Δηλαδή να περνάει χωρίς απώλειες τις δύσκολες βραδιές του. Και ειδικά ο Ολυμπιακός το έχει κατακτήσει αυτό στην πάροδο των ετών, και φαίνεται και φέτος ότι παραμένει αυτό το στοιχείο μέσα στο DNA του, δηλαδή να παίρνει μάτς χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα. Αλλά αυτό το κάνει κατά καιρούς και ο Παναθηναϊκός. Άλλωστε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε δεν έκανε καμιά τρομακτική εμφάνιση, δεν έκανε καμιά φοβερή υπέρβαση για να πάρει το μάτς. Του έφτανε ένα φορτσάρισμα στο τέλος και η καλή απόδοση ενός ή δύο παιχτών που εξελίχθηκαν σε κλειδιά. Ήδη έχουμε και κάποια ερωτήματα. Ένα ερώτημα από τον κύριο, προς τον Νίκο τον Παπαδογιάννη, λέει ότι αν πιστεύει ο Νίκος Παπαδογιάννης ότι οι ομάδες του Final Four του περσινού θα είναι και φέτος τα φαβορή για να δώσουν πάλι το πάρο, δηλαδή Τσεσεκάρε, Αλφα Ενέργεια, Ολυμπιακός. Νομίζω ότι πράγματι αυτές οι τέσσερις φαίνεται να έχουν ένα μικρό προβάδισμα. Μετράει και η παρουσία τους η περσινή, ενώ η πείρα και η έγκλη που αποκτά κανείς με τις διαρκείς παρουσίες. Άλλωστε, αν τα βάλει κάτω κανείς, θα βρει ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες που πήγαν και πέρσι στην Κωνσταντινούπολη είναι οι πιο διακεκριμένες τα τελευταία χρόνια, αυτές με τις περισσότερες παρουσίες σε Final Four, και άλλωστε αυτές έχουν πάρει και όλα τα τρόπαια στα χρόνια που προηγήθηκαν. Δεν έχουν αλλάξει αισθητά οι συσχετισμοί. Λίγες είναι εκείνες που μπήκαν με φιλοδοξία έτσι να γίνουν σφήνα, όπως η Χίμκι για παράδειγμα, που όμως την περασμένη εβδομάδα ήταν μια σκέτη απογοήτευση απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός θα είναι και φέτος εκεί, δηλαδή ανάμεσα στους διεκδικητές όταν φτάσει η ώρα για τα play-off, χωρίς να θέλω να πω ότι θα περάσει αυτός ή κάποιος άλλος. Το είπαμε και πριν, μέσα στις μέρες των play-off κάποιος που είναι σε καλή κατάσταση μπορεί να κάνει την έκπληξη, να κάνει την ανατροπή. Περισσότερο θα έλεγα ότι με εκπλήσουν μέχρι τώρα τα μηδενικά δίπλα στο όνομα της ΕΦΕΣ, που πάντα ξεκινάει με φιλοδοξίες αλλά συχνά αργεί να βρει ρυθμό. Της Βασκόνια ακόμα, που έχει μια βαριά φανέλα και μια παράδοση, άσχετα αν είναι σχετικά αποδυναμωμένη με πέρσι. Περισσότερο περιμένω να δω κάποιες ομάδες που πέρσι τα θαλάσσωσαν, όπως κυρίως η Μπαρτσελώνα, η οποία όμως μέχρι τώρα δεν δίνει την εντύπωση ότι άλλαξε και πολύ προς το καλύτερο. Γενικά έχω την αίσθηση ότι αφενός δεν άλλαξαν πολύ οι ισορροπίες, και αφετέρου ίσως οι περισσότερες ομάδες να είναι και λίγο χειρότερες από ό,τι ήταν πέρσι, κατά μέσο όρο. Και δεν μπορεί παρά να οφείλεται σε έναν βαθμό αυτό και η φυγή πολλών αστεριών προς το NBA, αλλά και προς την Κίνα, που έγινε ένας δεύτερος πόλος έλξης και φυγής για πολλούς το περασμένο καλοκαίρι. Νίκος, αυτό υπάρχει, θεωρείς κάποια λύση, ή στο μέλλον θα γίνει χειρότερο το φαινόμενο? Δηλαδή, αναφέρουμε στο γεγονός ότι το NBA κατά πρώτο λόγο, και όπως είπες και η Κίνα κατά δεύτερο, πλέον
χτυπάνε ανοιχτά τους Ευρωπαίους στο οικονομικό κομμάτι και βλέπουμε ότι εκτός από λίγες περιπτώσεις οι ευρωπαϊκές ομάδες δεν μπορούν να έρθουν σε μια κόντρα σε αυτό το κομμάτι οικονομικό. Πιστεύεις ότι μπορεί να βρεθεί κάποια λύση ή όσο περνά τα χρόνια θα γίνεται ακόμα χειρότερο αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, τώρα παίρνουμε για τον Ντόντσιτς, ας πούμε, παράδειγμα που τον. Εντάξει, τον είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ, το βλέπουμε τώρα με τη Ρεάλ. Όλοι περιμένουν, ας πούμε, του χρόνου θα φύγει. Έτσι, ότι λογικά θα πάει στο NBA. Δεν βλέπω, για να είμαι ειλικρινής, πώς μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο αυτό. Διότι τα οικονομικά δεδομένα δεν πρόκειται να αλλάξουν, τουλάχιστον προς όφελος της Ευρώπης. Μπορεί να γίνουν ακόμα χειρότερα για τις ευρωπαϊκές ομάδες. Η αλλαγή του salary cap στην Αμερική έκανε τις ομάδες, τους έδωσε τη δυνατότητα να προσφέρουν ακόμα πιο πολλά λεφτά. Και αυτό δεν πρόκειται να μετριαστεί στο μέλλον. Οι Κινέζοι δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί φούσκα όλο αυτό, αλλά πολύ αμφιβάλλω, δεν φαίνεται. Το καλύτερο για την Ευρώπη, καλύτερο που μπορεί να συμβεί είναι λίγο-λίγο να διαδοθεί ότι το Κινέζικο πρωτάθλημα είναι της πλάκας. Αλλά αυτό το ξέραμε ήδη και το ξέρουν και οι παίκτες που πηγαίνουν εκεί. Και άλλωστε για τα χρήματα πηγαίνουν και τίποτα παραπάνω. Στο NBA πηγαίνουν και για λόγους φιλοδοξίας. Αλλά βλέπουμε παίκτες οι οποίοι πήγαν στο NBA να μένουν εκτός νυμφώνος τελικά, όπως ο Μπέρτς, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, που σήμερα δόθηκε στην θυγατρική ομάδα του Ορλάντο, στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα. Οι κανονισμοί το επιτρέπουν αυτό. Οπότε, εφόσον υπάρχει ακόμα και αυτή η δυνατότητα, μάλλον το περισσότερο που μπορεί να ποντάρει η Ευρώπη είναι ότι κάποιοι παίκτες θα θεωρήσουν ότι δεν έχουν κάτι αγωνιστικά να κερδίσουν και θα προτιμήσουν να έχουν εδώ ρόλους πρωταγωνιστών. Αλλά φοβάμαι ότι θα αποψηλώνεται από ταλέντο η Ευρωλίγκα, πόσο μάλλον οι υπόλοιπες διοργανώσεις, παρά θα ενισχύεται. Καλά, μια και αναφέρατε εσείς τον Ντόντσιτς, νομίζω ότι του χρόνου θα είναι στο νούμερο 1 του draft και ενδεχομένως να κάνει και πολύ μεγάλη καριέρα και στο NBA μελλοντικά. Καλά να είναι το παιδί. Καλά, ναι. Αλλά πραγματικά δεν βλέπω πώς η Ευρώπη μπορεί να κρατήσει τα παιδιά της. Στην καλύτερη περίπτωση, το ξαναλέω, κάποιοι στο στυλ του Γιούλ θα πούν από μέσα τους ότι είναι προτιμότερο να είναι κοντά στο σπίτι τους και στους δικούς τους και ταυτόχρονα να αισθάνονται στάρ και πρωταγωνιστές παρά να πάνε στην Ευρώπη και να γίνουν τέταρτα και πέμπτα βιολιά, όπως είναι λογικό. Δεν θα με εξέπληκε, ας πούμε, αν συνέβαινε το ίδιο και με τον Τεόντοσιτς μετά από ένα χρόνο στην δεδομένη και της ηλικίας του. Αλλά οι νεότεροι και καλύτεροι φοβάμαι ότι θα φεύγουν και δεν τους ξαναβλέπουμε ποτέ, όπως ο Μπογδάνοβιτς, η μελλοντικά ο Ντόντσιτς και κάποιοι άλλοι. Αν κάποιοι ακολουθήσουν το αντίθετο δρομολόγιο, θα είναι ελάχιστοι και με μοναδικό προορισμό τις πρωτοκλασάτες ομάδες, όπως γύρισε ο Τσάτσο Ροντρίγκεθ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Νίκο, πριν σε αποδεσμεύσουμε, έτσι, για να δεις και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, εγώ έχω δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η μία είναι είπαμε πριν ότι πέρσι άλλαξε το σκηνικό με την Ευρωλίγκα, με το νέο έτσι format που είναι σαν πρωτάθλημα. Από φέτος υπάρχει κάτι καινούριο που έχει να κάνει με αυτά τα παράθυρα της FIBA με τις εθνικές ομάδες. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Και το άλλο είναι, επειδή όπως καταλαβαίνεις, στη Θεσσαλονίκη δεν μιλάμε πολύ συχνά έτσι, με μπασκετικούς της Αθήνας. Θα θέλαμε λίγο και την άποψή σου πάνω έτσι, στο δικό μας το χωριό, εδώ, στο τι κάνει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Αρχίζοντας από το τελευταίο, καταρχήν να διατυπώσω ξανά την πάγια άποψή μου, την οποία δεν είχα την ευκαιρία να επαναφέρω, να διατυπώνω μάλλον κατ' επανάληψη και όποτε συμβαίνει να φιλοξενούμε σε εκπομπές από ραδιοσταθμούς ή τηλεοπτικά κανάλια της Θεσσαλονίκης, ότι κατά τη γνώμη μου, αν είναι να επιστρέψει ποτέ το μπάσκετ στην πρωτοκαθεδρία της δημοφιλίας και του ενδιαφέροντος, αυτό μπορεί να ξεκινήσει μόνο από τη Θεσσαλονίκη, ενώ με την ανάκαμψη των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Αλλά φοβάμαι ότι θα πληρώνει για αρκετά χρόνια ακόμα το γεγονός ότι οι ομάδες βρέθηκαν εκτός νυμφώνος των κορυφαίων διοργανώσεων, ότι δηλαδή δεν έχουν τρόπο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να ανοίξουν την πόρτα της EuroLeague, ούτως ώστε να φέρουν μαζί τους έτσι επενδυτές, φιλάθλους, ακόμα και οπαδούς, με την έννοια που όλοι καταλαβαίνετε, γενικά να αναζωπηρώσουν το ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω ότι
Παρακολουθώ καταρχήν με μεγάλο ενδιαφέρον την προσπάθεια και των δύο, η καθεμία με διαφορετικές συντεταγμένες και με άλλη αφετηρία. Νομίζω ότι η πρόσληψη του Παναγιώτη Γιαννάκη είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να περιμένει ο Άρης σε αυτή την χρονική συγκυρία. Και επίσης ο ΠΑΟΚ απέκτησε ένα προπονητή που δεν ξέρω αν είναι καλύτερος από τον Σούλη Μαρκόπουλο, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, αλλά οπωσδήποτε είναι νεότερος και με περισσότερη όρεξη και περισσότερη φλόγα για το μέλλον. Μου φαίνεται ότι το καλύτερο που έχουν να κάνουν και οι δύο ομάδες είναι να προσπαθήσουν να αναδείξουν τους πολλούς καλούς Έλληνες παίκτες που έχουν μαζέψει και νεαρούς, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν στελέχη των μικρών εθνικών ομάδων, αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία που βρίσκουν εκεί χώρο, ζωτικό χώρο, τον οποίο δεν θα είχαν αν έμεναν εδώ στο δικό μας το χωριό, όπως για παράδειγμα ο Βασιλόπουλος που κάνει μια νέα αρχή και θα παίξει και στην εθνική ομάδα, και με την ευκαιρία αυτή, την πάσα που δίνω στον εαυτό μου, μεταπηδάω στο άλλο μισό της ερώτησης που μου κάνατε για τις εθνικές ομάδες. Εγώ νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι περίπου το τέλος των εθνικών ομάδων ή τουλάχιστον της εθνικής Ελλάδας, για πολλούς και διάφορους λόγους που χρειάζονται πολύ χρόνο να αναλυθούν. Βεβαίως θα είναι μια αξιόμαχη ομάδα αυτή που θα παρουσιάσει ο Θανάσης Κουρτόπουλος με τον Κώστα Μίσα. Θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, ενδεχομένως να βγάλει και τα απαραίτητα αποτελέσματα, αλλά η αποψήλωση από τους παίκτες της Ευρωλίγκας, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του Σλούκα που είναι ο μόνος ξενιτεμένος, θα φέρει, φοβάμαι, και μια απαξίωση και στα μάτια των φιλάθλων και στην πορεία και στα μάτια ακόμα και των παικτών. Δεν πρόκειται να κάτσω να αναλύσω ποιος φταίει περισσότερο και ποιος φταίει λιγότερο. Νομίζω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτόν τον πόλεμο ευθύνονται σε τεράστιο βαθμό. Αμφιβάλλω αν υπάρχει διάθεση να αναλάβουν αυτές τις ευθύνες ή να κάνουν πίσω ή να δείξουν συμβιβαστική διάθεση, αλλά νομίζω ότι όταν γίνει η σούμα, ο μοναδικός χαμένος θα είναι το ταλέπορο το μπάσκετ. Για μία ακόμη φορά. Έτσι, γιατί και στο παρελθόν πάλι έχουν γίνει τα ίδια. Δεν ήθελα να σας μελαγχολήσω, παιδιά. Όχι, εντάξει, το απλά, απλά το συγκεκριμένο κομμάτι αρχίζει και μας ενδιαφέρει και εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα μπουν παίκτες από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στην Εθνική, αλλά είναι συμφωνώ σε αυτό που λες ότι καλώς ή κακώς θα υπάρχει αυτό. Θα υπάρχει μια απαξίωση εθνικής και στην τελική θα την πληρώσει τον μπάσκετ. Έτσι, κανείς δεν θα την πληρώσει από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, θα την πληρώσει το κακομοίρικο το άθλημα. Δυστυχώς. Και επίσης προσθέτω ότι αν αποκλειστεί η εθνική ομάδα από το παγκόσμιο κύπελλο, που είναι και το πιθανότερο, δεν ξέρω αν θα την ξαναδούμε ποτέ στην κορυφογραμμή, γιατί ξέρετε, όταν αρχίζει η κατηφόρα δεν αντιστρέφεται εύκολα, και όταν οι πρωτοκλασσάτοι παίκτες βρεθούν 1-2 χρόνια απ' έξω, μετά για πολλούς και διαφορετικούς λόγους θα είναι δύσκολο να βρεθούν ξανά στο αποδυτήριο της ομάδας που συνηθίσαμε να λέμε επίσημη αγαπημένη, αλλά όλο και λίγο στεύουν οι εραστές. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν χαρά δική μου, παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.